αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού και πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, ο κύριος Σωτήρης Σαμψόν. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε και τα δύο ζητήματα πολύ σημαντικά. Πρόκειται για συνταγματικές τροποποιήσεις. Πάμε από τους μισθούς των δικαστών. Γιατί θέλετε να κάνετε αυτή την συνταγματική τροποποίηση? Αυτή τη στιγμή οι δικαστές ήδη παρουσιάζονται έτοιμοι να κάνουν από μόνοι τους τις μειώσεις που πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι όλοι πρέπει σε μια περίοδο κρίσης, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως βιώνει σήμερα, όπως αυτή που βιώνει σήμερα ο τόπος, όλοι οι πολίτες της δημοκρατίας, όπου και αν ανήκουν, σε όποιαν τάξη και να ανήκουν, θα πρέπει να υπομισθούν τα βάρη. Και επομένως είναι λογικό και πρέπει η συνταγματική τούτη τροποποίηση να αποδώσει ακριβώς τη δυνατότητα στην διανόμου ρύθμιση αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, να υπομισθεί και το δικαστικό σώμα το δικό του μερίδιο του βάρους στην οικονομική κρίση. Δεν πληγώνεται όμως η πεμπτουσία, αν θέλετε, του συντάγματος που θέλει τις εξουσίες να είναι διαχωρισμένες και να μην επεμβαίνει μία στα πόδια της άλλης? Δηλαδή, δεν πλήττεται, να το θέσω διαφορετικά, η ανεξαρτησία των δικαστών κατά αυτόν τον τρόπο? Όχι. Αυτή ήταν η θέση και της Γενικής Εισαγγελίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οφείλω να ομολογήσω της ολότητας των πολιτικών κομμάτων στην Επιτροπή Νομικών. Δεν πλήττεται. Και δεν πλήττεται, αντιλαμβάνεστε, διότι με την μείωση μισθών, εκεί όπου υπάρχει μείωση μισθών γενική σε όλους, όπως υπάρχει, δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα δημιουργίας προβλήματος ή να μπαίνει η μία εξουσία στα πόδια της άλλης. Είναι ξεκάθαρο, η δικαστική διαδικασία ή μάλλον η δικαστική εξουσία συνεχίζει απρόσκοπτα το έργο της. Εμείς σαν Επιτροπή Νομικών θα κάνουμε το παν και κάνουμε το παν για να διατηρήσει την ανεξαρτησία η δικαστική εξουσία στην δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης, αλλά η μείωση των μισθών, η διαγραφή των άρθρων τούτων, δηλαδή διαγράφουμε το 133-12, το 153-12, το 158-3 και το 124-4. Εδώ πρέπει να πω ότι εκτός από τους δικαστές, η τροποποίηση τούτη συμπεριλαμβάνει και τα μέλη της Δημόσιας Υπηρεσίας όσον αφορά της Επιτροπής, με συγχωρείτε, της Επιτροπής της Δημόσιας Υπηρεσίας, της ΕΔΗ. Τώρα, πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα. Αυτό που προκαλεί, αν θέλετε, και πολλά ερωτηματικά είναι αυτή η τροποποίηση του συντάγματος σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και την εκτέλεσή τους. Υπάρχει μια τεράστια σκιά τώρα για τη λογική που οδήγησε το βουλευτικό σώμα στο να δώσει, αν θέλετε, άφεση αμαρτιών στα όσα συνέβησαν πριν την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και πριν την ένταξη ήμασταν μια χώρα χωρίς νόμους. Όχι. Για να είμαστε δίκαιοι, όσες χώρες είχαν ενταχθεί πριν από την Κύπρο, αυτόν το προνόμιο το είχαν και δικαιούνταν να το κάνουν. Να είστε. Εντάξει. Λοιπόν, εν τη σοφία της η Βουλή θεώρησαν ότι τούτη την προστασία πρέπει να τη δώσει στους Κύπριους πολίτες για ζητήματα που αφορούσαν τον χρονική βίο. Περίοδο πριν την ένταξή μας στην Ευρώπη. Ναι. Δεν μπαίνω στην ουσία αν ήταν ορθή, λαθασμένη, καλή, κακή η τοποθέτηση, η σκέψη ή η εκτίμηση της Βουλής. Τώρα πάμε... Αυτό ήταν το Σύνταγμα μέχρι σήμερα. Τώρα πάμε για να διαφοροποιήσουμε το Σύνταγμα για να γίνεται τώρα τι τώρα. Πάμε να διαφοροποιήσουμε το Σύνταγμα ώστε να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση πλαίσιων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λέει ότι για χώρες οι οποίες εντάχθηκαν μετά, όπως την Κύπρο του 2004, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το προνόμιο. Και θα πρέπει το ευρωπαϊκό ένταλμα να καλύπτει όλες τις αξιόπινες πράξεις ακόμα και πριν το 2004. Εδώ θέλω να σημειώσω όμως κάτι. Όπως έχει έρθει το νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, δυστυχώς, και εδώ διαφωνούμε σαν Επιτροπή και θα τροποποιήσουμε το νομοσχέδιο, δυστυχώς αφαιρεί την προστασία που υπάρχει σήμερα στο Σύνταγμα και στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά εντάλματα τα οποία εκδίδονται βάσει διεθνών συμβάσεων με τρίτες χώρες μη ευρωπαϊκές. Εσείς δεν το θέλετε αυτό? Αυτό δεν το θέλουμε. Μάλιστα. Εμείς σαν Επιτροπή Νομικών λέμε ότι αυτή η προστασία θα πρέπει να παραμείνει. Θέλω να τελειώσω όμως λέγοντας το εξής. Και οι δύο τούτες, αν θέλετε, τροποποίησεις του συντάγματος που επήγαν στην Ολομέλεια αύριο, βρίσκονται ενώπιον της Ολομέλειας με συμπληρωματική ατζέντα,
βρίσκονται υπό την αίρεση του ότι θα συζητηθεί το θέμα, όπως είπε και ο συνάδελφος ο κύριος Δαμιανού, θα συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο, στη σύσκεψη των αρχηγών αύριο, ακριβώς για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε την εικόνα με το συνεχής τροποποίησης του συνάγματος, που δεν είναι μια καλή εικόνα, αντιλαμβάνεστε. Πάντως, εάν ερμηνεύω σωστά, τουλάχιστον για το δεύτερο θέμα, μου μυρίζει αναβολή. Θα το δούμε όμως αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε τώρα τις άλλες ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Στο Studio 2 βρίσκεται η Κατερίνα Κωνσταντίνου. Θα μας